Δηλαδή θέλω να πείτε. Μόνο εγώ θυμάμαι. Όχι, να ολοκληρώσω. Σα διακόπτω και επιτρέψτε. Ναι, ναι. Μόνο εγώ θυμάμαι 3 εκατομμύρια ανθρώπου να βγαίνουν στον δρόμο και να πανηγυρίζουν τότε που έφυγε ο Καραμανλής από την εξουσία. Ή προηγούμενα, όταν έφυγαν οι κλέφτες του Πασόκ το 2004, που βγήκαν όλοι στους δρόμους και πανηγύρισαν. Και αφού έφυγε ο Καραμανλής, ήρθε ο Παπανδρέου με 45%, 45% παρακαλώ πήρε. 43,7%. Άρα λέτε. Εμείς τους διαλέξαμε. Άρα, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι φταίνει και η πολιτική και εμείς τους διαλέξαμε. Εκεί καταλήγετε. Τώρα μιλάμε όλοι μαζί και δεν μπορεί να γίνει καμία συνεννόηση. Άλλη ερώτηση υπάρχει από το ακροατήριο. Ο κύριος Πλάτας, παρακαλώ. Εδώ η δεράτε εδώ πέρα και πάτε στο κουμπάκι. Εδώ το κουμπάκι το κόκκινο το πατήσετε εδώ πέρα. Γεια σας. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ 30 χρόνια, οι πολιτικοί ξεχάσανε ότι πρέπει να δουλέψουν και κάνανε 365 μέρες αντιπολίτευση και προεκλογικό αγώνα. Τίποτα άλλο δεν κάνανε. Οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχουν να πάρουν, όλο κάνανε προεκλογικό αγώνα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν δούλεψε την Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι σωστό που είπατε, το είπε ο κύριος Σιάκουρης, ως πολιτικό, πώς το είπες. Πολιτικό, κάπως τον έφερε προβλήματος. Είναι σωστό. Δηλαδή η οικονομική κρίση επέφερε διαίρεση των πολιτικών δυνάμεων και όχι ενοποίηση. Αυτό είναι σωστό. Εάν δεν υπάρχει άλλη. Ο κύριος καθηγητής, κύριε Θεοβαλίδη. Το κουμπάκι. Τίποτα. Κάθε μέρα. Ο κύριος Κώστας είναι φοιτητής. Κοντά το μικρόφωνο. Ο κύριος Κώστας είναι φοιτητής μου. Και επειδή είναι επιτυχημένος, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εξαιτίας του επιτυχημένο καθηγητή. Το θέμα το κυριότερο από όλα που αφορά τον προβληματισμό μας είναι η ποιότητα της πολιτικής μας ηγεσίας. Είναι το υπαρισμόν ένα πρόβλημα το οποίο δεν φροντίσαμε να το λύσουμε σωστά και γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα. Έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο στις εκδόσεις Παπαζήσης για το πώς θα γίνεται καλύτερος πρωθυπουργός και για την ποιότητα της ηγεσίας μας. Αν το εφαρμόσουμε αυτό, έτσι που υποδεικνύω, θα είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Να μην ξεχάσω να πω, θυμόμενος την υπόμνηση από τον φοιτητή μου, ότι η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου σε πολιτιστικό πλούτο. Ποιος έχει Παρθενώνα, ποιος έχει Όπειρο, ποιος έχει Σοκράτη. Αυτό το στοιχείο το αγνοούν όλοι, διότι βλακωδώς και ηλιθίως εκτιμούν τον πλούτο της χώρας με βάση το εθνικό εισόδημα. Ενώ το πιο σωστό είναι να κάνουν απογραφή του εθνικού πλούτου. Και αν το κάνουν αυτό, η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ σας δω. Επειδή έχει περάσει η ώρα, ο κύριος Μαντάς, κάτω κύριε Μαντά, μια ερώτηση. Τώρα έχουν ένα περιγραφικό και ένα διαπιστωτικό χαρακτήρα ως προς τα δεινά που έχει η κοινωνία. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι το πώς θα πρέπει να